Πέμπτη σήμερα με μια νέα σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου. Τι πάει να πει αυτό? Θα αναπτύξετε μεγαλύτερη πρωτοβουλία παντού. Βεβαίως τα πλαίσια είναι ακόμα στενά. Βοηθητική αυτή η νέα σελήνη για τον Ταύρο. Επίσης για τον Εγώκερο, την Παρθένο. Μικρό μέρος αυτής της εύνοιας θα πάρουν οι ιχθύες και ο καρκίνος. Πάμε αναλυτικά στον Κριό. Με τον Ερμή στο πλευρό σας μέχρι και τη Δευτέρα, που πάει να πει ότι τώρα πρέπει να κάνετε τις σημαντικές επαφές, είτε αυτές αφορούν στα επαγγελματικά, σε οικονομικά θέματα, στα αισθηματικά σας, να ξεμπερδέψετε μπερδεμένες καταστάσεις σε οποιαδήποτε τομέα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία αν τα πλαίσια δεν είναι πολύ άνετα. Μπορείτε τώρα και να σκεφτείτε και να δράσετε. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Η νέα σελήνη ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, αλλά έχει σημασία πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι τα μέσα του Μαΐου είστε σε μια φάση μεταβατική, πολλές συζητήσεις, πολλά πράγματα. Αποτέλεσμα, αυτό που λέμε καθαρή εικόνα, δεν είναι δυνατόν να γίνει τώρα, αλλά κάνουμε μικρά βοηθητικά βήματα. Και η σημερινή και η αυριανή είναι πολύ βοηθητικές. Τέλεια, αποφασίστε. Και να περάσουμε στους διδύμους. Μειώνονται, λέμε, οι φόβοι, προεργασία για εξορμήσεις. Και σήμερα και αύριο γενικότερα εσείς έχετε περιθώριο να κινηθείτε κάπως πιο αποτελεσματικά παντού. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά από την άλλη μεριά έχετε πολλές εναλλακτικές, ίσως τις περισσότερες, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ζώδια. Και η σημερινή βοηθητική και λίγο τα μυστικά, τα κρυφά, αυτά που δεν θέλετε να δουν και να μάθουν οι άλλοι. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Φίλοι και άτομα που σας συμπαθούν κοντά σας, και άτομα τα οποία σας πιστεύουν και μπορούν να σας βοηθήσουν από σήμερα και αύριο, αλλά απαντήσεις οριστικές, πιο καθαρή εικόνα θα έχετε από την Τρίτη και μετά. Πάτε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι ψηλά φυτά σε όλους τους τομείς, σίγουρα όμως μπορείτε και σήμερα και αύριο κάπως πιο άνετα παντού. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Έχει πίεση σήμερα και αύριο, γιατί πρέπει κοινωνικά, επαγγελματικά, να κάνετε αυτό, να ρυθμίσετε εκείνο, αλλά μέχρι και τη Δευτέρα, ό,τι γραφειοκρατικό υπάρχει, αυτό που λέμε, το χαρτομάνι, τούτο, εκείνο, αιτήσεις, να ρυθμίσετε, επαφές, διαδίκτυο, όλα, όλα, μέχρι και τη Δευτέρα, έχετε ένα τράτο πολύ πιο ευνοϊκό, ακόμα και να συζητήσετε με τον σύντροφό σας, να πείτε πράγματα που από κοινού σας ενδιαφέρουν. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Η νέα σελήνη δουλεύει για σας. Παίξτε το καλό σας χαρτί, βεβαίως, οικονομικά και αισθηματικά. Έχουμε λίγο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι με την άνεση. Αλλά σήμερα και αύριο έχετε επιχειρήματα. Μπορείτε να διεκδικήσετε πράγματα. Μην αφήσετε για αργότερα ή διαφορετικά θα πάτε από Τρίτη και μετά. Σήμερα και αύριο όμως βάζετε ένα καλό λιθαράκι εκεί που χρειάζεται. Και να περάσουμε στο Ζυγό. Ποντάρετε, λέμε, περισσότερο στο Σάββατο και την Κυριακή. Γιατί τα λέω αυτά? Υπάρχει μια μικρή εύνοια, διευθετούνται πράγματα, αλλά μέχρι και τη Δευτέρα, δεδομένου ότι ο Ερμής είναι σε μια κόντρα θέση. Γιατί σημαίνει Ερμής? Όλο το χαρτομάνι, τα γραφειοκρατικά, εκείνο, οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις που είναι δύσκολες μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη σταδιακά και μετά ρυθμίζονται καλύτερα. Αλλά και η σημερινή και η αυριανή λένε: οικονομικά, κέρδος, τι μπορείτε να γλιτώσετε. Βάλτε τα δυνατά σας. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Υπάρχουν και απρόπτα σήμερα και αύριο, αλλά και για εσάς ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο Ερμής σε καλή θέση μέχρι ή τουλάχιστον σε ουδέτερη. Μέχρι και τη Δευτέρα, όλα αυτά, αιτήσεις, πράγματα, διαδίκτυο, μετακινήσεις, τούτο, κίνο, παιδιά, ό,τι έχετε να ρυθμίσετε, μέχρι και τη Δευτέρα μπορείτε πολύ καλύτερα. Κάντε λοιπόν χρήση μόνο σήμερα και αύριο. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι άλλοι, συνεργάτες, σύντροφό σας, να είσαστε λίγο πιο διαλλακτικοί και προσαρμοστικοί. Να περάσουμε και στον Τοξότη. Η νέα σελήνη είναι για υγεία και εργασία. Τονώνουμε τη φυσική κατάσταση, θα βρείτε τρόπους. Στα επαγγελματικά, τι δεν πάει τόσο καλά που μπορούμε λίγο να το αλλάξουμε, να το ρυθμίσουμε. Ακόμα και σχέδια επί χάρτου κάνουμε τώρα. Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε σε δράση, το σκεφτόμαστε, το προγραμματίζουμε. Να πω επίσης ότι η σημερινή και η αυριανή είναι οι πιο βοηθητικές παντού, οικονομικά και αισθηματικά. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί η περίοδος αυτή δεν είναι και στο πάνω-πάνω.
Και να πάμε στον εγώ καιρό. Μπορεί ο Ερμής να κάνει κόλπα και θα σας τα κάνει τα κόλπα μέχρι και τη Δευτέρα. Άρα, ό,τι έχετε να προγραμματίσετε για διαδίκτυο, αιτήσεις, πράγματα, υπογραφές, συμφωνίες, παιδιά, όλα αυτά ανοίγουν σταδιακά από Τρίτη και μετά. Σήμερα και αύριο όμως έχετε δύο πολύ ευνοϊκές ημέρες και για να σκεφτείτε και για να κάνετε πράγματα και για να διεκδικήσετε και να πάρετε αυτό που λέμε αισιοδοξία, ούτως ώστε να κάνετε πράγματα πιο σημαντικά. Η περίοδος αυτή μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά έχει και πολλά ερεθίσματα θετικά για να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης και ζωής. Και να περάσουμε στον υδροχό. Λέμε αφήστε τα βαριά ή τα δύσκολα από το Σάββατο και εκεί, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι όντως ευνοϊκό, αλλά και για εσάς ισχύει αυτό, το ότι ο Ερμής σε καλύτερη θέση μέχρι και τη Δευτέρα, λέει ρυθμίστε εκκρεμότητες, συζητήστε, προτείνετε, κάντε ό,τι έχει να κάνει με διαδίκτυο, με χαρτιά, με τούτο, με εκείνο, με συμφωνίες. Βέβαια, σε ένα διάστημα δεν μπορείτε να βάλετε τους όρους εσείς, γιατί μέχρι τα μέσα Μαΐου έχουμε πει ότι υπάρχουν οι περιορισμοί. Σήμερα και αύριο το σπίτι, οι δικοί σας άνθρωποι, θέλει λίγο υπομονή και διαλλακτικότητα και μην παίρνετε πολύ στα σοβαρά πράγματα που κάποιοι θέλουν να βάλουν για να σας ενοχλήσουν. Και να δούμε και τους ηχθείς. Σήμερα και αύριο μέσα σε όλα, παιδιά, το είπαμε ήδη, βεβαίως, το οικονομικό και το αισθηματικό. Είναι λίγο ελλειπή πράγματα αυτό τον καιρό, ωστόσο, σήμερα και αύριο είναι δύο ευνοϊκότατες ημέρες, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε σε πολλούς τομείς. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να κάνετε όλα όσα επιθυμείτε και σκέπτεστε, οργανώστε τα, κάντε τις επαφές σας. Μπορείτε και ακόμα και η Δευτέρα από εκεί και μετά θα δείτε ότι ανοίγουν πράγματα ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά. Σήμερα και αύριο καλύτερα για σας.